Κοιτάξτε, οι πρόσφυγες δεν προκύπτουν από το πουθενά. Υπάρχουν υπεριαλιστικοί πόλεμοι, επεμβάσεις που έχουν βάλει πλάτη όλες οι κυβερνήσεις. Γιατί αυτό το αφήνουν απ' έξω και συζητάμε για τη διαχείριση του ζητήματος. Όχι όμως για την αιτία που αναπαράγεται, πρημοδοτείται και βάζει φωτιά σε όλη την ευρύτερη περιοχή. Από τον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία, 8 εκατομμύρια έφυγαν από την Ουκρανία. Και είναι η μόνη που θεωρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόσφυγες. Και την ίδια ώρα, Συρία, Αφγανιστάν, Λιβύη, εκεί ξέρετε, στείλαμε εξατμιστικά σώματα, βοήθεια, με όλους τους τρόπους διευκολύνσης μέσα από τις αμερικανονατοϊκές βάσεις που έχουν γεμίσει τη χώρα μας. Άρα λοιπόν έχουν τεράστιες ευθύνες όσοι κυβέρνησαν και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, γιατί οι εθνικότητες αυτών των ανθρώπων, των αδικοχαμένων ανθρώπων, είναι από τη Συρία, από τη Λιβύη, την Παλαιστίνη, από τέτοιες χώρες. Και ακριβώς λοιπόν υπάρχουν μεγάλες ευθύνες. Άρα λοιπόν το πρώτο ζήτημα, μιλώντας πρακτικά, είναι απεμπλοκή από τους υπεριαλιστικούς πολέμους. Αυτό είναι το ζήτημα που κανένας δεν ζητάει, ίσα-ίσα όλοι πρημοδοτούν, και μόνο το ΚΚΕ θέτει αυτό το ζήτημα. Να ξυλωθούν οι βάσεις από τη χώρα μας. Να πρακτικά δηλαδή να χτυπηθεί ο υπεριαλιστικός πόλεμος, οι επεμβάσεις, οι ανταγωνισμοί και να αναδειχτούν οι ανταγωνισμοί που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή. Δεύτερο ζήτημα. Οι πρόσφυγες γιατί ρυψοκινδυνεύουν, βάζει μάνα το παιδί της μέσα στο σαπιοκάραβο και πηγαίνει πληρώνοντας ένα σκασμό λεφτά το οποίο που έχει προφανώς πληρώσει και για το, πουλώντας το σπίτι της. Γιατί μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί υπάρχει μια πολιτική καταστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι διαχρονική, την υπηρέτησαν όλα τα κόμματα και τι λέει. Λέει για παράδειγμα φράχτες, απελάσεις, επαναπροωθήσεις, με όλους τους τρόπους προώθηση μιας κατασταλτικής πολιτικής που έχει και το στοιχείο. Άρα, του εγκλωβισμού στις χώρες. Κατά του φράχτης. Μια στιγμή. Μιλάμε για τον εγκλωβισμό στις χώρες υποδοχής. Στις χώρες υποδοχής. Mm. Αυτό είναι το κύριο στοιχείο. Δηλαδή, λέμε ανοιχτά ή κλειστά σύνορα, αλλά δεν λέμε ότι υπάρχουν συμφωνίες που εγκλωβίζουν τους πρόσφυγες και τους μετανάστες μέσα, μέσα στα νησιά, για παράδειγμα, και στον Εύρο. Mm. Και επίσης, εδώ πρέπει να δούμε το εξής. Η συνθήκη της Γενέβης είναι συγκεκριμένη και λέει για παράδειγμα ότι πρέπει να προστατεύεται ο πρόσφυγας και πρέπει να μην διώκεται. Εδώ έχουμε φυλακές, υπερδομές φυλακές. Λέει ας πούμε ότι δεν πρέπει να επαναπροωθείτε, ούτε άμεσα ούτε έμεσα. Έχουμε δηλαδή έναν πρακτικό ενταφιασμό της συνθήκης της Γενέβης που προστατεύει τα ελάχιστα δικαιώματα των προσφύγων. Και η διακίνηση είναι ελεύθερη και το γνωρίζετε. Και αυτό. Δεν κατάλαβα. Οι δομές που φιλοξενούνται μετανάστες και σας το λέω και σαν μέλος της Πηγαίνετε στη Σάμμο να δείτε πόσο ανοιχτές είναι και πόσο κλειστές. Μιλάμε για κράτηση. Μιλάμε για φυλακές. Αφήστε τώρα ψεύδεστε. Σας το λέω χωρίς διάθεση. Είμαι μέλος του ΟΑΣΕ και πήγα στη Σάμμο, η πρόσβαση είναι ελεύθερη. Λοιπόν, σας παρακαλώ, μιλάμε να για μην παραπληροφορείτε. Έχω επισκεφθεί προσωπικά τη Σάμμο. Μιλάτε τώρα μαζί μάλιστα και με ξένα μέλη της Ad-Hoc Committee στο Migration του ΟΑΣΕ. Αφήστε λοιπόν. Σας παρακαλώ το μάθημα, λοιπόν, να μην παραπληροφορείτε. Υπάρχει λοιπόν μια πραγματικότητα. Εγκλωβίζεται ένας κόσμος εδώ. Με όλη την εκτίμηση. Διώκεται και ακριβώς και εδώ έχουμε μια πραγματικότητα. Λοιπόν, δεν ξέρω σε κάτι απλώς να καταλάβω. Είστε υπέρ ή κατά του φράχτης. Ναι, σας λέω λοιπόν ότι οι φράχτες δημιουργούνται ακριβώς γιατί πάνε να υπηρετήσουν μια πολιτική αποφάσεων της σύμβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, της κοινής δήλωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και του κανονισμού του Δουβλίνου. Αν δεν υπήρχαν αυτά, δεν θα χρειαζόντουσαν αυτά. Όμως τι έχουμε. Έχουμε την αναγνώριση της Τουρκίας ως ασφαλής τρίτη χώρα και διαμορφώνεται ένα έδαφος λοιπόν καταστολής και μάλιστα φτάνουμε στο επίπεδο τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτά υπάρχουν ήδη και διαμορφώνεται το έδαφος. Να λοιπόν τι φουσκώνει τα κύματα των προσφύγων που αναγκάζονται να επιλέγουν ρυψοκίνδυνα δρομολόγια ακριβώς γιατί πέφτουν στα νύχια των κυκλωμάτων. Γιατί εμφανίζονται τα κυκλώματα και οι δουλέμποροι ως ο νέος σταθμάρχης που συζητάμε ότι αυτό είναι το πρόβλημα, αλλά δεν λέμε τι δημιουργεί, τι φέρνει πελατεία σε αυτά τα κυκλώματα. Και βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση τι ήρθε και είπε τώρα, ότι πλέον, ξέρετε, θα τους εξορίζουμε στη Ρουάντα.
Λέει για παράδειγμα, είπε η Βρετανία στην αρχή, μετά συνέχισε η Δανία και τώρα ψάχνουν με βάση την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το τελευταίο. Λέει, ξέρετε, από εδώ και μπρος, με 20 χιλιάρικα το κεφάλι, κάθε κράτος μέλος μπορεί να στέλνει στην Τινησία, σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους πρόσφυγες. Κατά τα άλλα, τηρείται η συνθήκη της Γενέβης. Λοιπόν, να βάλουμε το εξής ζήτημα σήμερα. Ότι προκύπτει λοιπόν το θέμα. Εμείς σαν ΚΚΕ θέτουμε ζήτημα εδώ και τώρα να δημιουργηθούν επιτροπές ασύλου στην Τουρκία που να εξετάζεται το άσυλο με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΗΕ και να πιεστούν αυτές. Γιατί εδώ υπάρχουν και πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χαϊδεύουν την Τουρκία. Άρα λοιπόν, κλείνω και με το τελευταίο, ότι εδώ υπάρχουν και ευθύνες που πρέπει να αναζητηθούν και σε ζητήματα χειρισμού της υπόθεσης με το ναυάγιο που θεωρούμε ότι όπως και να έχει είναι ένα έγκλημα. Εδώ υπάρχουν ερωτήματα. Γιατί για παράδειγμα δεν κηρύχθηκε η φάση του συναγερμού που προβλέπεται από τις διεθνείς συμβάσεις. Για μία μέρα παρακολουθούταν το καράβι. Και εδώ υπάρχουν λοιπόν ζητήματα που δεν έχουν ξεκαθαριστεί και να σας πω κάτι. Εδώ υπάρχει μια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλο αυτό το διάστημα και βλέπουμε, δεν είναι η πρώτη φορά που πλοιάριο περνάει και πηγαίνει από τη Λιβύη στην Ιταλία και πάει στη Γαλλία. Πρόσφατα, το Νοέμβρη, η Γαλλία και η Ιταλία διαγωνίζονταν ποιος θα πρωτοδιώξει ένα καράβι με 256 ψυχές. Άρα λοιπόν είναι μια πολιτική που εκφράζεται και λέει να πάει στη μία ή στην άλλη χώρα. Και αυτή η βαρβαρότητα πρέπει να σταματήσει και ο λαός μας με τις κινητοποιήσεις που έκανε, με την πάλη που έχει επιδείξει, απέδειξε και κατέδειξε ότι δεν πρέπει να συνηθίσει ο λαός μας σε τέτοια βαρβαρότητα. Υποθέτω, αυτά τα ωραία γίνονται. Και θέλω να κλείσω μετά τελευταίο. Ένα λεπτό. Υποθέτω ότι αν κάποιος καταδικαστεί για κάτι. Όχι, κύριε Κοντάρη. Τα πλημελήματα. Μα σε όλη τη συζήτηση ο κύριος Κάλκος. Τα πλημελήματα. Έγκλημα στην ΚΟ μέχρι εκεί το πάει. Ότι όλα αυτά είναι μετανάστες και πρόσφυγες. Τα παιχνίδια. Υπάρχουν παιχνίδια που παίζονται όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί δεν είναι τωρινό το παιχνίδι. Και παλιότερα είχαμε αντίστοιχες συζητήσεις. Αλλά γενικότερα Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ όλα αυτά τα χρόνια παίξανε και αξιοποιήσανε για ψηφοθυρία το ζήτημα της μουσουλμανικής μειονότητας. Συγγνώμη, μια στιγμή, αλλά διαφωνώ τώρα, εντάξει, γιατί κάναμε θεσμικές τώρα, παρεμβάσεις. Αφήστε τώρα θεσμικές παρεμβάσεις. Τώρα έχετε όλα αυτά τα χρόνια. Εντάξει, τώρα έχουμε βαρεθεί να ακούμε τα ίδια και τα ίδια. Πώς τώρα, τώρα θα ανακαλύψουμε το ΜΕΣ και αλλαγές. Το τουρκικό προξενείο, τώρα θα το ανακαλύψουμε. Τώρα το ανακαλύψατε. Τόσα χρόνια κυβερνάτε, έλεος τώρα. Λοιπόν, και με υποψηφίους που αξιοποιήθηκαν και τα λοιπά. Και εδώ υπάρχει μια συγκεκριμένη πολιτική λοιπόν που ασκείται. Και πρώτα απ' όλα δεν γίνεται καμιά συζήτηση από τα υπόλοιπα κόμματα για τα μαύρα χάλια που έχει αυτή τη στιγμή, που έχουν αυτή τη στιγμή τα δικαιώματα των εργαζομένων εκεί και της μειονότητας και της πλειονότητας. Γιατί μιλάμε για κόσμο, ας πούμε, για τη μειονότητα ο οποίος πηγαίνει σε άλλες χώρες και μεταναστεύει για να μπορέσει να βρει μια δουλειά. Τεράστια προβλήματα στην παιδεία, στην υγεία, στην αποχέτευση, σε ζητήματα στέγης. Δηλαδή για πολύ σοβαρά ζητήματα, τα οποία βεβαίως αξιοποιούνται από το τουρκικό προξενείο, ακριβώς γιατί δελύνονται από τις πολιτικές που εφαρμόσαν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Και από αυτή τη σκοπιά οι υποψήφοι του ΚΚΕ και στο ψηφοδέλτιο επικρατείας και συνολικότερα δίνουν τη μάχη για να μπορέσουν οι εργαζόμενοι συνολικά, ανεξαρτήτως θρησκείας, ανεξαρτήτως καταγωγής, να μπορέσουν να παλέψουν μαζί ενάντια σε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική. Ωραία. Και αυτό είναι το κρίσιμο και γι' αυτό χρειάζεται ένα πολύ πιο δυνατό κουκουέ παντού. Πόσο χρόνο μου δίνετε?